Αποτελεσματική αποδείχθηκε η μάχη που έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες στην Κεφαλονιά, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δάσος το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Ανινάθα της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο είναι πλέον σε ύφεση, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η κατάσταση ήταν πάντως αρκετά δύσκολη και γι' αυτό μετά τα μεσάνυχτα δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση του οικισμού Καπανδρίτη, η οποία ανακλήθηκε λίγες ώρες αργότερα. Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 102 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από Δυτική Ελλάδα και 1η ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Οι 48 από τους πυροσβέστες έφτασαν με ειδική πτήση της Sky Express, ενώ με ειδικό δρομολόγιο από το λιμάνι της Κυλλήνης έφτασαν στο πόρο 11 πυροσβεστικά οχήματα.